Γράφει. Γράφει. Μια που πιάσαμε αυτό το. Πώς το είπαμε αυτό, Χρήστο? Αυτό είναι πάστα για τα πάσα. Έτσι ονομάζεται. Αυτό μπορώ να το βάλω και σκέτο? Σκέτο όχι, πρέπει να μπει με κανάβι μόνο. Είναι πάνω αυτό... από το κανάβι. Πάνω από το κανάβι. Πάνω από το κανάβι μπαίνει. Δηλαδή καναβώνω και μετά βάζω, βάζω από πάνω. Είναι αυτό που λένε τα παιδιά ότι μου κρατάει μαλακό το έτσι κανάβι κτλ. Πολύ ωραία συσκευασία. Είχα χρόνια να το πιάσω στο χέρι μου, όπως είπα, ναι, προηγουμένως. Το ξεβιδώνεις. Τάκ. Δεν γίνεσαι χάλια. Τίποτα, ένα πανάκι σκουπίζει, τελειώνει. Είναι. Τι εταιρεία είναι αυτή, πώς την είπα? Είναι Felder. Είναι γερμανικό εργοστάσιο. Γερμανικό εργοστάσιο που εσύ έχεις. Ναι. Αυτό εδώ, πώς το είπαμε. Την πάστα. Η πάστα για το κανάβι. Αυτή είναι η κόλληση. Η κόλληση. Έχει διάφορες κόλλησεις, αλλά εμείς δουλεύουμε, ναι, με ένα συγκεκριμένο τύπο. Αυτή είναι η αλυφή του. Η αλυφή του. Για να δω τι πινελάκι έχει. Το κλασικό. Ναι. Το στρόγγυλο. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι σπρέι για τους λέβητες. Για τους καυστήρες. Για τους λέβητες. Αυτό ψεκάζω μέσα. Έτσι ακριβώς. Βάζουμε λίγο το λέβητα να δουλέψει κανένα δεκάλεπτο. Mm-hmm. Με κλειστές βάνες κυκλοφορητή. Λίγο να σηκώσει θερμοκρασία. Mm-hmm. Μέχρι 40-45. Ψεκάζουμε. Αυτό είναι που γίνεται σαν αφρός. Έτσι ακριβώς. Ψεκάζουμε. Και μετά τον ξαναβάζουμε να δουλέψει για άλλο ένα δεκάλεπτο. Κάποια τα ξεκολλάει, κάποια τα ρίχνει από την καμινάδα, τα καίει. Και κάποια μένουν κατάλοιπα κάτω στο θάλαμο και μπορούμε να τραβάμε τη σκούπα. Ειδικά οι υγροποιήσεις που έρχονται και γίνονται όταν ένας λέβητας έχει να καθαριστεί χρόνια. Ειδικά μέσα στα τούμπα που γίνεται ο χαμός. Αυτό μπορεί να γίνει και 1-2-3 φορές. Ναι, ναι, με την πρώτη αν είναι δηλαδή, πάρα πολύ. Μπορεί να έρθει ο μάστορας να καθαρίσει, να μην τα καταφέρει, να ξαναψεκάσει, να τα αφήσει. Για κάθε χιλιοστό κάπνας στο χώρο καύσης έχουμε 3% κατανάλωση. Ορίστε. Γι' αυτό φτάνουμε σε σημείο να λέμε και ο πολύ και ο μάστορας πρέπει να ψάχνει αυτό το 1%, φίλε μου Χρήστο. Το 1% είναι από παντού. Θες από την καμινάδα, θες από το πετρέλαιο, θες. Ο μάστορας οφείλει απέναντι στον πελάτη, παύλα φίλο, να βρει την απώλεια αυτό το 1% για να καταφέρει τον άνθρωπο να τον θερμάνει οικονομικά. Γιατί πρέπει να πιστεύουμε, πρέπει να το καταλάβουμε πλέον ότι θα ζεσταθείς, πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Βέβαια, να κάνω μια μικρή παρένθεση, ότι από τη στιγμή που ο πατέρας σου ήταν με αυτό το μαγαζί το εξειδικευμένο, δεν είσαι άσχετος με το αντικείμενο. Δηλαδή, δεν ξύπνησες μια μέρα και είπες θα γίνω έμπορας ή τι θα γίνεις. Έτσι ακριβώς. Είσαι υδραυλικός από τα γενοφάσκια σου. Εντάξει, εγώ ξεκίνησα για άλλη δουλειά ακολούθησα. Αλλά πιο πολύ ασχολήθηκα με τους καυστήρες. Μετά όμως ενσωματώθηκα στο μαγαζί του μπαμπά. Δηλαδή αναγκαστικά δεν γινόταν αλλιώς. Για μα ήθελες, ας έκανε. Ας έκανε και τίποτα. Έτσι, αυτά τα δύο είναι ίδια. Αυτό είναι σπρέι για τον καυστήρα. Α, αυτό σε είναι σπρέι για τον καυστήρα αποκλειστικά. Ναι, για τον καυστήρα. Άρα αυτό είναι για το χώρο καύσης. Αυτό είναι για το χώρο καύσης και εκείνο είναι για τον καυστήρα. Αυτό είναι που βγαίνει σαν αφρό, αν έτσι θυμάμαι, ακριβώς, και αυτό είναι σαν αντισκουριακό έτσι μέσα. Ακριβώς. Θέλω να καθαρίσω τις σακίδες μου, το διασκορπιστή. Μπράβο. Ό,τι μεταλλική επιφάνεια έχει ο καυστήρας. Ακόμα και την αντλία, άμα την ανοίξει του πετρελαίου, να ψεκάσει μέσα. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι το κλασικό, το αντισκουριακό. Κλασικό αντισκουριακό. Ναι. Αυτό είναι αποφρακτικό σε κόκκους. Δεν είναι υγρό, γιατί το υγρό όταν το ρίξουμε για να κάνει αποφρακτικό, καμιά φορά σαν να τεινάζει, δηλαδή κάνει πολύ αυτό μεγάλο. Αυτό είναι σε κόκκους, το ρίχνεις μέσα και σιγά σιγά πάει για να μην με βγει πάλι πίσω. Έτσι ακριβώς. Με λίγο νερό υπολογίζεις να πάει στο βούλωμα. Περιμένεις 10 λεπτά και μετά με άφθονο κρύο νερό ξεπλένεις. Δεν χρειάζεται ούτε ζεστά νερά ούτε τίποτα. Και φυσικά. Αυτά είναι τα υγρά. Για αυτά πες, είναι το best seller της Felder. Για πες τη δύσκολη λέξη που δεν μπορεί. Πολυπροπινελογλυκόλ. Ωρε φίλε, θα σε βάλω άριστα. Και όχι εθυλενογλυκόλ που πουλάνε περισσότεροι και... Τι μου είπες φίλε, εδώ και χρόνια προσπαθώ να τα προωθήσω στην αγορά. Έτσι. Έχει γίνει η γλώσσα μου, έχει μαλλιάσει. Έτσι. Αλλά μόλις ακούνε ότι έχει 1 ευρώ... στο λίτρο πιο ακριβό, ναι, από ό,τι έχει το αντιψυχτικό αυτοκίνητο, όλοι πάνε από το βενζινάδικο και παίρνουν. Πρέπει να καταλάβουμε ότι επιβάλλεται να βάζουμε... Έτσι ακριβώς. Πολυπροπινελογλυκόλ. Μην με μπερδεύεις. Μου τα λες ξαφνικά και δεν είμαι έτοιμος πάντα. Γιατί όμως πρέπει να βάζω προπυλενογλυκόλ? Δεν είναι τοξικό. Πέρα από αυτό. Υπάρχει πάρα ο κίνδυνος, γιατί ο κόσμος λέμε δεν κάνει να βάζω αντιψυχτικό αυτοκίνητο. Μπορείς να βάλεις και αντιψυχτικό αυτοκίνητο. Αλλά υπάρχει περίπτωση στον ηλιακό
όταν θα περάσουν τα χρόνια, μου έχει τύχει πολλές φορές να μου τρυπήσει ο Μανδύας ή η Σερμπαντίνα και να περάσει το αντιψυχτικό του αυτοκινήτου στο νερό που κάνεις μπάνιο και να γίνει εκεί την πλήρωσης. Πάει μετά. Άρα αυτό το βάζουμε, όχι ότι δεν κάνει το άλλο. Όχι, όχι. Δεν το κατηγορούμε, όχι, δηλαδή όταν σας λέω όχι, δεν κάνει. Το κάνει την προστασία από την παγωνιά, την κάνει. Ωραία. Δεν κάνει την προστασία από το χημικά, έτσι. Δεν κάνει την προστασία από το τρύπημα. Τι πρέπει να κάνει ο μάστορας, να ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες να φας τη στεναχώρια, φίλε. Έτσι ακριβώς. Και αυτό μπορείς να το πετύχεις έτσι. Η διάρκεια ζωής του, από τη στιγμή που θα το βάλεις, να το τονίσουμε και αυτό, είναι τα 3, maximum τα 5 χρόνια. Έτσι ακριβώς. Μην νομίζετε ότι βάλατε αντιψυχτικό ή αντιπηχτικό και τελείωσε η δουλειά. Ο ηλιακός θέλει συντήρηση. Είτε μόνος σου, είτε. Όχι, μόνος σου δεν κάνεις. Πρέπει να φωνάξεις τον μάστορα. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Ακόμα και το αντιψυκτικό του αυτοκινήτου, πας στο μάστορα κάθε 2-3 χρόνια, τα πετάει και σου βάζει καινούριο. Γιατί αυτά λέει με την θερμοκρασία αρχίζουν και δημιουργούν μέσα. Αλλάζει η σύσταση που έχει μέσα και δεν μπορεί να κάνει πια την προστασία στην παγωνιά. Άρα, έχεις μια καλή σειρά προϊόντων της Felder. Μπορείς να τα βρει ο κόσμος σε όλη την Ελλάδα. Σε κατατόπους αντιπροσώπους, ναι, μπορεί έτσι. Να βρει αρκετούς. Εγώ, αν θέλεις, μπορώ να γράψω και το τηλέφωνο σου από κάτω. Αν κάποιος ενδιαφέρεται από Κρήτη να σε πάρει ένα τηλέφωνο και να πεις σε εκείνο το μαγαζί, βέβαια, θα πάει να το βρεις. Βέβαια. Κρήτη στέλνεις. Όχι, δεν στέλνω Κρήτη, αλλά. Δεν στέλνεις Κρήτη. Θα στείλω και Κρήτη. Μαθιουδάκης είναι, ναι. Ποιος? Μαθιουδάκης λέει. Να το πούμε και αυτό. Βέβαια. Ωραία. Έχουμε συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Εμείς εδώ δεν πουλάμε αυτή τη στιγμή. Ενημέρωση κάνουμε τον κόσμο για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Έτσι. Έτσι. Μια ωραία σειρά. Αυτό εδώ το έχω δουλέψει, ειδικά του καυστήρα. Ναι. Το έχω δουλέψει. Βοηθάει πολύ όταν είναι νερωμένος. Και το άλλο που είναι μέσα για τον χώρο καύσης. Η κάπνα η μαύρη με τη βούρτσα που την παίρνεις, την παίρνεις, αλλά έχει κάποια άλλα σημεία που δεν καθαρίζουν. Τα πετρωμένα, το θιάφι, τα πετρωμένα είναι το πρόβλημα. Έτσι. Και το αποφρακτικό, το ότι είναι σε κόκκους, μπορείς να το ρίξεις μέσα και να πάει εκεί. Βέβαια. Που είναι το πρόβλημα, είναι πολύ βασικό. Έτσι ακριβώς. Γνήσια γερμανικά προϊόντα. Γνήσια γερμανικά προϊόντα. Μάλιστα. Αυτό είναι επιστοποιημένο. Πολύ ωραία. Αυτά προς το παρόν. Πάτα λίγο το κουμπάκι να συνεχίσουμε.